Τα παράπονα των καταναλωτών που έχουν ήδη παραλάβει φουσκωμένους λογαριασμούς πέφτουν βροχή το τελευταίο διάστημα. Η ενέργεια ακόμα δεν έχουμε δει στη τσέπη μας να βάζει το χέρι οι αυξήσεις αυτές του τελευταίου διαστήματος. Και στο φυσικό αέριο η καταμέτρηση έχει καθυστερήσει, αλλά και στο ρεύμα. Εκείνο που βλέπουμε ήδη και θα το δούμε έντονα είναι όσοι λογαριασμοί καταναλωτών είναι στα συμβόλαια τα οποία είναι διπλής ιδιότητας, δηλαδή έχουν ένα εξάμηνο σταθερή τιμή κιλοβατόρας και τα υπόλοιπα, τους υπόλοιπους 16 μήνες, γιατί είναι 24 μήνα, συνδέονται με μεταβλητή τιμή ενέργειας. Και εκεί είναι το πρόβλημα. Ήδη σε πολλούς καταναλωτές έρχονται αυτές οι αυξήσεις. Ήδη είχαν αυξηθεί αρκετά, αλλά τώρα το τελευταίο διάστημα, αυτό το δίμηνο, μπορεί να είναι πολύ πολύ υψηλότερες. Την ίδια ώρα πληθαίνουν και οι καταγγελίες για αυξήσεις σε καταναλωτικά αγαθά. Στο κρεοπωλείο, στους καφέ, πήρατε καφέ τελευταία. Μπαίνεις στο διαφέρι και του λες, βάλε μου εκείνο που με έβαλε στα 100 γραμμάρια, πόσο ήταν, 3 ευρώ, και σου λέει, αυξήθηκε η τιμή και θα αυξηθεί κι άλλο. Λες, καλά, πότε πρόλαβε και ήρθε ο καφές από τη Βραζιλία με την καινούργια τιμή και μου πουλάς καινούργια τιμή. Αφού δεν ήρθε ακόμα το καινούριο, δεν ήρθε το καινούριο κοντέινερ με το καινούριο κόστος. Δεν έχεις υποστεί εσύ τη χοντρική αύξηση. Την επιτακτική ανάγκη να επεκταθούν τα μέτρα στήριξη των καταναλωτών υπό τη σκιά των ανατιμήσεων, υπογράμμισε ο κύριος Τσεμπερλίδης.